Λοιπόν, έχω και το 88 Plus Winter Wildcard versus Honorable Mentions. Για να δούμε. Ξανά. Μέλ, μάλλον. Αυτό το πήρα από την ολοκλήρωση το, από τα 77x3, το Ultimate Birthday Upgrade. Είναι ένα 83x20. Πάμε να δούμε αν θα μας δώσει κάτι. Είναι Inform, Ελβετία, Goalkeeper, μάλλον είναι ο Κόμπελ, θα έχει και Inform από πίσω. Θα είναι ο Γιοκέρες. Θα έχουμε και Cross, Trippier, Stones, Bastoni. Πολύ μέτριο. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το 100 Players Pack. Είναι χρυσό, είναι Αγγλία, right back, είναι ο Trent, ok. Δεν θα είναι διπλό, θα είναι το μοναδικό walkout. Δεν ξέρω κατά πόσο άξιζε. Και έχουμε και 26 duplicate. Κακό. Πάμε και στα 83x10. Χρυσό είναι, Γερμανία, CDM είναι ο Kimmich. Η Oberdorf, πράγει η Oberdorf και δεν είναι και διπλό. Μέτριο. Εδώ έχουμε Ultimate Birthday, Αγγλία, Left Wing. Πρέπει να είναι η Hemp και να είναι διπλό. Μαζί με τον Savage. Μαζί με τον Savage για πολλωστή φορά κι αυτός. Εδώ έχουμε πάλι Ultimate Birthday, Βραζιλία, Left Wing. Α, είναι ο Φελίπ Άντερσον. Δεν θυμάμαι, τον έχω ξαναβγάλει. 87. Ναι, τον έχω. Πάμε και στα 82x20. Αυτόν είναι Inform, Ιταλία. Δεν μ' αρέσει, αυτόν είναι Falcone πάλι. Τον έχω βγάλει πάρα πολλές φορές. Και δεν έχει κι άλλο walkout. Ναι. Εδώ έχουμε Ultimate Birthday. Είναι Ισπανία. Center back, δεν έχω ιδέα. Α, είναι οι Παρέδες. Θα είναι διπλό μάλλον. Θα είναι μαζί με τον Σταχ. Ξανά. Και έχουμε και τον Falcone πάλι. Λοιπόν, έχω έτοιμο και το 88 Plus, το Icon Pick, Team of the Year, Winter Wildcard, Thunderstruck. Έχω ανοίξει πολλά μέχρι τώρα. Να δούμε αν αυτή τη φορά θα δώσει κάτι καλό. Στοίτσικο, Φλάμ και Σίρερ. Από αυτούς, νομίζω ο Λάμ είναι η καλύτερη κάρτα. Ο Στοίτσικο φμάρισε στην αρχή του παιχνιδιού βέβαια, η base του. Αλλά τώρα έχουμε φτάσει σχεδόν Απρίλιο. Λάμ θα πάρω. Δεν ξέρω πόσο πηγαίνει, 700-800. Πάει 1 εκατομμύριο. Πάει σχεδόν 1 εκατομμύριο. Οκ, θα τον δοκιμάσω μάλλον στο δεξί back. Ξανά, έτσι όπως άνεγα τα 77 επί 30 τελευταία που μου είχαν μείνει. Παιδιά μου πέταξε Ροντρίγκο, που από ό,τι είδα είναι 1 εκατομμύριο plus. Πάει κάτι λίγο πάνω από 1 εκατομμύριο coins. Αλλά δεν χωράει πουθενά στην ομάδα. Δηλαδή όταν τον συνέκρινα ακόμα και με Ζουλί ή με Ριμπερί ή με τον Μάλεν, είναι και από τους τρεις χειρότερη κάρτα από αυτούς που έχω στον πάγκο και προφανώς και από αυτούς που έχω πάνω. Οπότε μπορώ να το χρησιμοποιήσω σε κανένα theme squad, αλλά δεν θα μπει στη βασική ομάδα. Μπορεί βέβαια να κάνω, θέλω να σκέφτομαι να φτιάξω μια food birthday ομάδα με όλη την εντεκάδα και να δοκιμάσω τους καινούριους παίκτες να δω πώς θα είναι. Πείτε μου και εσείς γενικά κάτω στο σχόλιο αν θέλετε να δείτε αυτή τη theme εβδομάδα. Μόνο με... όχι με food birthday, με ultimate birthday, ναι. Και άμα σας αρέσει θα φτιάξω μία για να παίξουμε τα play-off του Weekend League.